Λοιπόν, προϊόντα με επικίνδυνες χημικές και τοξικές ουσίες, κυρίες και κύριοι, που ενέχουν κινδύνους για την υγεία μας, έχουν εντοπιστεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με το Σύστημα Ταχείας Ανταλλάγης Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων Πλην Τροφίμων, είναι το γνωστό RAPEX. Πάμε στην ανώτερη λειτουργό επιθεώρηση του Υπουργείου Εργασίας, την κυρία Τασούλα Κυπριανίδου Λεοντίδου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Σας χαιρετώ, κυρία Λεοντίδου. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, πάρα πολλά, 20 στο σύνολο, η τελευταία γνωστοποίηση, δαχτυλίδια, κούκλες, σόλες παπουτσιών, όλα αυτά έχουν μια χημική ουσία ή τοξική που σε ποσότητα, αν θέλετε ή δεν ξέρω, ανίχνευση τέτοια που δεν επιτρέπεται και μπορεί να προκαλέσει ένα σωρό από πράγματα για την υγεία. Έτσι. Μάλιστα. Είναι, δυστυχώς αυτά είναι οι εβδομαδιαίες ανακοινώσεις. Ναι. Δηλαδή κάθε εβδομάδα έχουμε σωρία προϊόντων που είναι ακατάλληλα. Και είναι αυτό που προβληματίζει στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι οι ρυθμοί με τους οποίους εντοπίζονται παραμένουν σταθεροί. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές τέτοιων προϊόντων δεν έχουν πάρει τα σωστά μηνύματα. Και επίσης ότι συνεχώς εντοπίζουμε νέους κινδύνους, τους οποίους ανιχνεύουμε στα προϊόντα αυτά. Ναι. Εμείς όμως οι ανυποψίαστοι, οι καταναλωτές, η μεγάλη μερίδα των καταναλωτών που θέλει να αγοράσει κάτι που είναι και φθηνό, ειδικά άμα είναι και παιχνίδι για τα παιδιά, που τα βρίσκουμε εύκαιρα, ξέρω εγώ, 1-2 ευρώ κλπ. Πού να ξέρουν ότι πολλά από αυτά μπορεί να έχουν ένα σωρό από τοξικές ουσίες που την ίδια ώρα που χαρίζουν, ας πούμε, χαρά στα παιδιά τους, τους δίνουν και ένα κίνδυνο για να νοσήσουν με οτιδήποτε. Σίγουρα δεν μπορεί να βασιστεί στις ανακοινώσεις τις δικές μας ή στις περιστασιακές δειγματοληψίες που κάνουμε, ούτε στο, ακόμα και στη σήμαση που μπορεί να έχουν επάνω ότι είναι C-MAT. Γιατί το C δεν σημαίνει ότι είναι τελείως ασφαλές το προϊόν. Αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα προϊόντων, δηλαδή ότι δεν κόβονται σε μικρά κομματάκια για να πνίξουν τα παιδιά κλπ. Ναι. Δεν διασφαλίζουν ότι δεν έχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε εμείς σαν γονείς, σαν καταναλωτές, σαν άνθρωποι που θα πάρουν δώρα στα αγαπημένα τους παιδάκια, είναι να προέρχονται από πηγές οι οποίες είναι σχετικά αξιόπιστες. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να αγοράζεις ένα παιχνίδι από ένα χώρο και να βλέπεις ότι κάνει 2 ευρώ, ενώ κάπου αλλού η πιο καλή μάρκα, ας πούμε, το αυθεντικό ίσως, ναι, στις 9, ναι, 10 ευρώ. Αυτό σου δίνει ένα προκαταρκτικό, ενδεικτικό σήμα ότι αυτό το προϊόν κάπου πάσχει. Ναι. Προήλθε από κάποια φτηνή αγορά, χρησιμοποιηθήκαν δεύτερης κατηγορίας πρώτες ύλες για να παραχθεί και όλα αυτά είναι ένα πρώτο σήμα κινδύνου, ας το πούμε έτσι. Ναι, τώρα, κυρία Λεοντίδου, βλέπω δεύτερο... εδώ σκουλαρίκια επωνυμίας Gina, λέει, το προϊόν εντοπίστηκε στην Γερμανία, ανιχνεύθηκε νικέλιο. Η ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Άλλο δαχτυλίδι, εδώ ανιχνεύθηκε κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο. Μάλιστα. Χημική είναι ουσία. Όλα αυτά βαριά μέταλλα. Μάλιστα, τα οποία προκαλούν ένα σωρό από πράγματα. Είναι κάτι το οποίο, καταρχάς από όλα αυτά τα έχετε διαπιστώσει, έχετε τρέξει στην αγορά να δείτε αν υπάρχει οπουδήποτε από αυτά που είναι επικίνδυνα με την επωνυμία ή την χώρα προέλευσης κατασκευής, να εντοπίσετε ότι αν υπάρχει οτιδήποτε αυτά στην κυπριακή αγορά. Ο λόγος που βγάζουμε και την ανακοίνωση είναι για να βλέπουν και οι μεγάλοι προμηθευτές και να, με τους δικούς τους ελέγχους να τα εντοπίζουν και να μην χρειάζεται να πάμε εμείς να τα αποσύρουμε. Ναι. Γιατί δεν είναι εύκολο βέβαια με το ελάχιστο προσωπικό που έχουμε να πηγαίνουμε σε όλους τους χώρους. Ναι. Αλλά εκείνη το πράτσο είναι υπεύθυνη η εισαγωγή, κυρία Λεοντίδου, να ελέγχουν το RAPEX κάθε εβδομάδα ή μέσω εσάς με τις ανακοινώσεις σας και σας ενημερώνουν σε περίπτωση που το εντοπίζουν ότι το αποσύρουν. Είναι είστε διακριτικές ευκαιρίες. Ότι ελάχιστες ενημερώσεις έχουμε. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι οι δικές μας δειγματοληψίες να φέρνουν κάποια αποτελέσματα, δηλαδή με ειδικές συσκευές που χρησιμοποιούμε εντοπίζουμε προϊόντα τα οποία πιθανώς να έχουν πρόβλημα. Μετά από αναλύσεις επιβεβαιώνεται αυτό και τότε βγαίνει η δική μας η ανακοίνωση για τα προϊόντα που έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται η σωστή διαδικασία. Αποσύρονται, καταστρέφονται κλπ. Ναι. Για προϊόντα που έχουν εντοπιστεί σε άλλες χώρες, ο λόγος που βγαίνει η ανακοίνωση κυρίως είναι για να ενημερωθούν
όλοι επηρεαζόμενοι ναι. ότι υπάρχουν αυτά τα προϊόντα. Μιας και μπήκα στην ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να είναι οπουδήποτε, ναι. κυρία Λεοντίδου. Από την πείρα σας όμως πείτε μας, έτσι τώρα συμβουλές στους γονείς, αλλά και στους καταναλωτές ευρύτερα, τι να προσέξουν σε αυτά που αγοράζουν. Μιλάμε πάντα για μη τρόφιμα, σωστά. Τι να, ναι. τι να προτιμήσουν. Μπορεί να φαίνεται δηλαδή το πλαστικό να σπάζει, αν είναι, ξέρω εγώ, είναι αυτά τα παιχνίδια τώρα που τα πιέζουν τα παιδιά. Ναι. Είναι κάτι εύκολο να δώσουμε έτσι ως συμβουλή. Τα ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντα έχουν περάσει από όλες τις διαδικασίες ελέγχου. Οι προδεσίλες είναι ευρωπαϊκές και οι διαδικασίες παραγωγής και περαιτέρω επεξεργασίας είναι ευρωπαϊκές. Οπότε εκεί πέρα είναι. Σχεδόν ποτέ δεν έχουμε εντοπίσει ευρωπαϊκό προϊόν που να είναι ακατάλληλο. Τα κατάλληλα προέρχονται από τρίτες χώρες. Εκεί πέρα βλέπουμε και πιο χαμηλές τιμές και προσφορές υπερβολικές. Είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν και να σκεφτούμε ότι δεν θέλουμε το φτηνό. Ας αγοράσουμε κάτι που να είναι πιο ακριβό, αλλά να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα απολαύσει την υγεία αυτών που θα το πάρουν. Πρέπει να το πούμε και στις οικογένειες που δεν έχουν τα απαραίτητα, κύριε Αντίδου, και τέτοιες ευκαιρίες που βλέπουν έτσι να χαρίσουν λίγη χαρά στα παιδάκια τους, μαζί με γάλα και ψωμί, είναι γι' αυτό που. Να προσέχουν να είναι, άμα είναι ευρωπαϊκά, λέτε, ας πούμε, άμα είναι made in Germany κλπ. Και φθηνά να είναι, έχουν ελεγχθεί, σωστά. Υπάρχουν και οι αλυσίδες παιχνιδιών, κάποιες που είναι γνωστό ότι έχουν καλά προϊόντα. Ναι. Δεν μπορώ να αναφέρω εγώ ονόματα, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ναι, δεν κάνω αλλά διαφημίση. Σίγουρα ξέρουμε ότι σε αυτό το μέρος βρίσκεις καλά πράγματα. Μάλιστα. Όλοι έχουμε κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Επίσης, θα ήθελα με την ευκαιρία να πω ότι και εμείς ξεκινήσαμε και κάποιους έχουμε ελέγχους στα τελωνία. Δηλαδή, ναι. Προσπαθούμε να περιορίσουμε την εισαγωγή κάποιων κατάλληλων προϊόντων. Αυτή είναι η νέα προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποδίδει πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί κόβει τη ροή ακατάλληλων προϊόντων στην αγορά. Ναι. Βέβαια, δεν είναι τόσα πολλά που ελέγχουμε, ένα 10% των προϊόντων. Ακόμα και αυτό εντοπίζετε κάτι, κυρία Λεοντίδου. Έχουμε εντοπίσει και έχουμε ενημερώσει σχετικά τον προμηθευτή να μην τα διαθέσει στην αγορά. Μάλιστα. Και φαντάζομαι μετά θα ελέγξετε και αν έχει συμμορφωθεί. Ναι, μάλιστα. Ελέγχουμε αν τα έχει καταστρέψει, αν τα έχει αποσύρει και μερικές φορές θα δούμε ότι αδικαιολόγητα έχουν εισαχθεί, τότε μπορεί να μπει και πρόστιμο. Ναι, βεβαίως. Κύριε Λεοντίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, έχουν έννοια κατά νου. Πού εντοπίζουν αυτό, αν θέλετε, σε ιστοσελίδα, το RAPEX. Έχουμε την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ναι. που έχουμε όλη τη σχετική πληροφόρηση και αναγκοινώσεις. Και το Υπουργείο Εμπορίου έχει. Ναι, ναι, διότι μετά διαχωρίζονται, αλλά είναι στην υπηρεσία καταναλωτή που έχει να κάνει κυρίως με είδη ένδυσης κλπ. Κορδόνια ναι. και τέτοια εκεί είναι υπεύθυνη. Ναι. Εσείς έχει να κάνει περισσότερο με ουσίες που εντοπίζονται. Σε χημικές ουσίες. Μάλιστα. Κυρία Λεοντίδου, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή δουλειά.